Μάρκος που ήταν φαβορή και χάσε. Πάμε λοιπόν λίγο, Βαγγέλη Καράλη, σε σένα. Να. Τι άλλο έχουμε. Πάμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πάμε λίγο να δούμε το άγρο ξύλο σε Πασίνο στο Κομωτή. Α, βεβαίως. Τι έχει γίνει εδώ. Ναι, είναι αυτό άλλο που φορά. Λέει ο σοφός λαός μας. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος ο γνωστός Κομωτής της Λιφάδας με πολλές πελάτησες τραγουδίστριες. Ο συγκεκριμένος όμως την είχε δει έτσι λίγο εραστή των νοτίων προαστίων με πολλά μηνύματα σε πελάτησές του κτλ. Έτσι λοιπόν, νομίζοντας ότι είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού με μοντέλο, γνωστό μοντέλο επίσης, για να της περιποιηθεί τα μαλλιά της, αλλά και για να κάνουν άλλα, πίσω από αυτό γενικότερα το μήνυμα. Γενικότερα νόμιζε ότι θα την περιποιηθεί γενικώς. Μπράβο. Ναι. Πίσω από αυτό σε το πολλά μήνυμα σημεία, ναι. Ήταν ο σύντροφος του μοντέλου που όταν κατάλαβε ότι στέλνουν μηνύματα, έγραψε ο ίδιος την τάδε μέρα κτλ. Έλα να τα πούμε από κοντά. Νομίζοντας ο Κομωτής, ο γνωστός Κομωτής, ότι είναι η κοπέλα. Ότι είναι η, το μοντέλο. Η μοντέλα. Η διάσημη μοντέλα. Πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι εκεί στη Γλυφάδα μεσημεράκι απόγευμα, μέσα στη χαρά. Κομωτής με το βαλιτσάκι έτοιμο. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, βλέπει την κυρία. Από πίσω, νάτος ο Δήμετρος ο βρατσωμένος. Ναι. Τον αρχίζει στο ξύλο, κανονικά. Και από εκεί και πέρα ο Κομωτής έφυγε, δεν ενόχλησε ξανά την κυρία και μάλιστα δεν σκοπεύει να υποβάλει και μήνυση, καθώς δεν θέλει να, έτσι, να πάρει περισσότερη έκταση στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Τι έτσι γίνεται, λοιπόν την πάτησε. Τι γίνεται. Πάμε την οπτικό. Ποιος θα ξεκινήσει, ο Καμπουράκης ξεκινάει στον Αντένα εκπομπή. Ναι. Ο Δημήτρης Καμπουράκης ξεκινάει εκπομπή στον Αντένα. Απέναντι από ποιον. Απέναντι τον Γιώργο Αυτιά, Σαββατοκύριακο. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αντένα μπαίνει ξανά στο Σαββατοκύριακο στην πρωινή ενημερωτική ζώνη. Μαζί με τον Ρέτα, θα είναι. Όχι, όχι. Θα είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Πρωινή ενημερωτική εκπομπή στον Αντένα το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και επίσης μετά θα παίρνει lead-in η Ντορέτα Παπαδημητρίου που θα κάνει το πρωινό απέναντι σε Γερμανού και στις υπόλοιπες εκπομπές. Ο Γιωργάρας ο Αυτιάς δεν φοβάται κανέναν Καμπουράκι. Να τα πούμε αυτά. Δεν κατεβαίνει. Με την Δημοκρατία δεν θα κατέβει τελικά στις εκλογές. Θα κατέβει, γι' αυτό θέλει να βγει στην τηλεόραση. Κατεβαίνει μάλιστα. Να λέει. Είχε να κατέβει υποψήφιος βουλευτής, τουλάχιστον το βλέπει ο κόσμος. Το ξαναθυμηθούν. Το ξαναθυμηθούν. Ναι. Βλέπουμε πάντως ο Αντένα που μέχρι σήμερα τα Σαββατοκύριακα.